Καλημέρα σας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φοιτήτρες και φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής και της Σχολής Καλών Τεχνών. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Μάνο Δανέζη. Δεν χρειάζεται να πω πράγματα. Όλοι γνωρίζετε. Τουλάχιστον από τη Σχολή Καλών Τεχνών είχε μια ιδιαίτερη αγάπη και μια αγωνία για αυτή την συνάντηση και φυσικά για την Παιδαγωγική Σχολή. Ο Μάνος Δανέζης είναι σήμερα εδώ μαζί μας και αύριο επίσης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, όπου θα δώσει την διάλεξη με τίτλο «Το Μάτριξ του Σύμπαντος. Ο Νταλή και η σύγχρονη φυσική σήμερα, από τον τάμεσα των ενδιαφερόντων μας». Γι' αυτόν τον λόγο κιόλας ο κ. Δανέζης ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση αυτή. Σας είναι γνωστός. Δεν χρειάζεται να πω, μέσα από όλα αυτά... Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε ταλαιπώρησα. Τον ταλαιπωρώ αρκετό καιρό τώρα. Και συνεχίζω να τον ταλαιπωρώ τις τελευταίες αυτές τώρα θα τις ταλαιπωρήσω τις μέρες. Χθες έκανα μια τεράστια διαδρομή για να με φέρει από, από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ βέβαια και όλους τους συναδέλφους για την πρόσκληση από τη σχολή και το τμήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπετε ότι έχω μεγάλο θράσος να έρχομαι στη σχολή καλών τεχνών να μιλήσω για Νταλή. Εγώ που δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο, αλλά ξέρετε, εκτός από τους δημιουργούς, ο δημιουργός δημιουργεί για μένα. Εγώ χαίρομαι και είμαι ευτυχισμένος όταν βλέπω αυτά που εσείς παράγετε. Βέβαια, το θράσος αυτό το έχω ακόμα μια φορά, όταν προσεκλήθη στη Σχολή Καλών Τεχνών κάτω στην Αθήνα. Ποια είναι η σχέση μου και γιατί έφτασα να συζητάω για να συζητάω και να μελετήσω τον Νταλή. Με εξέπληξε διαβάζοντας ένα βιβλίο ότι ο Νταλή είχε μια συνήθεια. Δεν άφηνε τους κριτικούς τέχνης να μιλάνε για το έργο του, ήθελε μόνος του να εξηγεί μέσα σε κείμενα πάρα πολύ μεγάλα το σκεπτικό κατά το οποίο δημιουργούσε το έργο του και μια φιλοσοφική ενόραση που είχε προκειμένου να δημιουργήσει αυτά το οποίο δημιούργησε. Ομολογώ ότι είχα μια αφύση αντιπάθεια για τον Νταλή λόγω της κοινωνικής του συμπεριφοράς και λόγω των πιστεύων του, των κοινωνικών, των θεολογικών, των κτλ. Αλλά τέλος πάντων έκανα τα στραβά μάτια. Για πόσους άλλους δεν έχουμε κάνει τα στραβά μάτια που ήταν μεγάλοι επιστήμονες, δηλαδή λέω για το Νεύτωνα, που αν ζούσε ο Νεύτωνας σε ένα πανεπιστήμιο, θα είχατε καταλάβει το πανεπιστήμιο επί 32 χρόνια για να τον διώξετε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ήταν μεγάλος φυσικός. Άλλο λοιπόν η κοινωνική του κατάσταση και άλλο το έργο του και αυτό το οποίο πρόσφερε. Λοιπόν, αυτό το οποίο αντελήφθη, ότι αυτό το εξαιρετικό ιδιοφυές μυαλό ως προς κάποια πράγματα είχε μία πλήρη αντίληψη για την εποχή του εκπληκτικών ανακαλύψεων της τότε επιστημονικής κοινότητας που ομολογώ ότι όταν το διάβασα πριν από μερικά χρόνια ακόμη και οι σημερινοί επιστήμονες δεν έχουν εξοικειωθεί με τα πράγματα τα οποία περιγράφει ο Νταλή, τα επιστημονικά θέματα τα οποία περιγράφει ο Νταλή και θέλει να δείξει μέσα από το έργο του. Έχει αιμονές ώστε να μπορέσει να απεικονίσει με τον τρόπο που ξέρει σαν καλλιτέχνης όλα αυτά που οι φυσικοί προσπαθούν να ανακαλύψουν ή είχαν ανακαλύψει. Για να δούμε. Ο Σαλβαδόρ Νταλή, θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, να απλώς κάνω μια εισαγωγή. Το 1930 εισάγει μια μέθοδο, αυτή που λέγεται παρανεκοκριτική μέθοδος, αλλά πάλι εδώ με εξέπληξε, διότι εκείνη την εποχή είχε γεννηθεί μέσα από νευροεπιστήμες, επιστήμες του εγκεφάλου, κάποιες νέες θεωρίες, πειραματικά αποδεδειγμένες βέβαια, αλλά πάρα πολύ μοντέρνες, που δεν θα περίμενα να τις γνωρίζει ο Νταλή. Ξέρετε, αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί είναι ότι όταν το μάτι του ανθρώπου βλέπει έναν πίνακα ή διαβάζει ένα κείμενο, τότε έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να δει μόνο το 32% των σημείων επάνω στον πίνακα.
32-35, θυμάμαι πάντως ένα 30 έχει μπροστά. Τι κάνει το μυαλό? Συνδυάζει αυτό το 32% του πίνακα μέσα στο μυαλό του και σχηματίζει όλο το άλλο. Ομοίως, ξέρετε, αυτή είναι η γρήγορη ανάγνωση που τώρα τη μαθαίνω σε σχολεία. Υπάρχουν σχολεία που να την αντιμετωπίσουν αυτή την μέθοδο, να την εξηγήσουν. Όταν βλέπουμε μια σελίδα, δεν διαβάζουμε όλες τις λέξεις, διαβάζουμε ένα 35-40% των λέξεων και το ίδιο το μυαλό, η βιβλιοθήκη που δημιουργεί ο εγκέφαλος, θα τα πούμε αύριο αυτά, τι κάνει, συνδέει μόνο του όλο το επόμενο κείμενο και κατανοεί το κείμενο ολόκληρο. Δεν βλέπουμε όλες τις λέξεις. Επιλέγει ο εγκέφαλος ποιες θα δει που τις έχει καταγράψει σαν σημαδιακές λέξεις και δομεί ολόκληρη την υπόθεση της σελίδας. Ομοίως και όταν βλέπουμε κάτι. Αυτό φαίνεται ότι το έχει μάθει ο Νταλή και τι κάνει, προσπαθεί να το φέρει στους πίνακες του. Δηλαδή τι κάνει, βάζει διαφορετικά στοιχεία που για τον Αδαή είναι εντελώς ακατανόητα και ασύνδετα μεταξύ τους και υποθέτει ότι κάποιος πιο ανεπτυγμένος εγκέφαλος θα μπορεί από αυτά τα σημεία που αμαθείς δεν μπορεί να φτιάξει μια εικόνα, να φτιάξει μια εικόνα που να του λέει κάτι πέραν από την εικόνα όμως. Δηλαδή να εκφράζει φυσικούς νόμους, γνώσεις, φιλοσοφικές απόψεις. Για σκεφτείτε να σας πω τη λέξη, να σας πω μερικές σημαντικές λέξεις. Ζωγραφίζω ένα τετράγωνο με πώς το λένε, μαύρες μπάρες. Δίπλα σας λέω ζώο και δίπλα σας λέω Αφρική. Άρα, ζώο, Αφρική, με μαύρες ρίγες. Ποιο ζώο είναι αυτό? Η ζέμπρα. Δεν χρειάζεται να σας αναλύσω τη ζέμπρα. Σας δίνω τρεις έννοιες που φαινομενικά είναι εντελώς διαφορετικές. Δεν έχει καμία σχέση μία με την άλλη. Και αυτομάτως το μυαλό σας λέει ζέμπρα. Τι έκανε το μυαλό? Πήρε τις τρεις ιδιότητες, τις έδισε με όλες τις άλλες συναφείς ιδιότητες και μου είπατε ζέμπρα. Που έχει τόσες πολλές ιδιότητες. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει και ο Νταλή σε πάρα πολλούς πίνακες, τους οποίους θα δούμε στη συνέχεια. Μεταφέρω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν έχει μόνο ο πίνακας. Αλλά ο Νταλή τι έλεγε για τους πίνακες, αλλά και γενικά πώς περιέγραφε μια περίοδο της καλλιτεχνικής του ύπαρξης, αλλά από ό,τι φαίνεται και του ψυχισμού του ίδιου, μετά την έκρηξη της ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα. Γράφει ο Νταλή. Η ατομική έκρηξη στις 6 Αυγούστου του 1945 με συγκλώνησε εκ θεμελίων. Από τότε το άτομο ήταν η αγαπημένη τροφή της σκέψης μου. Πολλά από τα τοπία μου αυτής της περίοδου εκφράζουν το μεγάλο τρόμο που ένιωσα με την ανακοίνωση της έκρηξης. Θέλω να δω, να καταλάβω τις δυνάμεις και τους κρυφούς νόμους των πραγμάτων και αυτό προφανώς για να κυριαρχήσω πάνω τους. Έτσι αρχίζει μετά το 45 μια περίοδος καλλιτεχνική του Νταλή που προσπαθεί να απεικονίσει τις φυσικές θεωρίες, αποδεικτικές σημεί, όλο αυτό το οποίο γίνεται, αυτή η μεγάλη επιστημονική επανάσταση που γίνεται μετά το 1945 και γίνεται κοινωνός ο Νταλή. Συνεχίζει. Η πρόοδος των επιστημών είναι κολοσσία. Ακόμα κι αν ο Αύγουστος Κοντ δεν θα μπορούσε να την έχει προβλέψει. Από πνευματική ωστόσο άποψη ζούμε στο χαμηλότερο στάδιο του πολιτισμού. Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ της φυσικής και της φιλοσοφίας. Ζούμε σε συνθήκες μιας σχεδόν τερατώδους ανάπτυξης της εξειδίκευσης χωρίς καμιά σύνθεση. Περιγράφει ό,τι αντιλαμβάνομαστε σήμερα. Έχουμε κομμάτια επιστημών που ξέρουμε σε μεγάλο βάθος και δεν κατανοούμε πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Ακόμα και στην αστροφυσική που τη θεωρείται ένα ενοποιημένο, είναι τόσα μικρά κομμάτια εξειδίκευσης, λέει ο Πανσκάρης στα Κβάζας, εγώ μελετάω τα τζετς και δεν ξέρει τίποτα ο επιστήμονας για όλο το αστρικό αυτό συγκρότημα των Κβάζας. Ξέρει ένα μικρό κομματάκι του. Τίποτα δεν συνδέεται μεταξύ τους, γι' αυτό βλέπετε ότι η επιστήμη έχει φτάσει σε κάποιο όριο συσσόρευσης χωρίς να λύνει
κάποια βασικά μας προβλήματα. Αυτό που τον εντυπωσίασε, βεβαίως τότε, ήταν η γενική θεωρία σχετικότητας. Όλα αυτά που έλεγε η ειδική θεωρία σχετικότητας περί χρόνου, ότι ο χρόνος, αυτό που ήξερε όλος ο κόσμος τότε, που ήταν κάτι δογματικό, σταθερό, μετρούμενο, χωρίς να λιώνεται, χωρίς τίποτα. Αυτό το δευτερόλεπτο διαρκεί από τότε που γεννηθήκαμε μέχρι τότε που πεθαίνουμε την ίδια διάρκεια. Και του λέει όχι. Αποδεικτικά πλέον. Του λέει όχι, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Η διάρκεια του δευτερολέπτου μεταβάλλεται. Μπορεί να μικραίνει, να μεγαλώνει. Αλλοιώνεται. Δεν είναι σταθερό μέγεθος. Και αυτό παίζει ένα μεγάλο ρόλο ακριβώς αυτό που λέμε σήμερα φυσική, την πειραματική φυσική. Και δεν μιλάω για θεωρίες που μπορεί να ανακληθούν στο μέλλον, να καταργηθούν και όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάω για πραγματικά πειράματα. Τρελαίνεται. Και αρχίζει, ξέρετε, εκείνη η εποχή με τα λιωμένα ρολόγια που θέλει να δείξει ότι το μέτρο, αυτό που μετράω, το χρόνο, αλλοιώνεται. Εδώ, όσοι δεν ξέρουν πολύ καλή φυσική, θεωρούμε ότι απλώς έλειωσε το μέσον για να δώσει να καταλάβει ότι λιώνει, αλλοιώνεται η έννοια του χρόνου. Αν δεν είναι έτσι, κυριολεκτή. Ο χρόνος, αυτό που είναι, θα το δούμε αύριο, δεν αλλοιώνεται καθόλου. Αυτό που αλλοιώνεται είναι η μέτρηση. Η μέτρηση κάνει λάθος και δεν αλλοιώνεται ο χρόνος. Και κατανοεί και τι κάνει. Λιώνει το ρολόι. Διότι το ρολόι είναι το αντικείμενο της μέτρησης που μου δείχνει ότι μεγαλώνει, μικραίνει το δευτερόλεπτο και όλα αυτά τα πράγματα. Το κατανοεί και βάζει το ρολόι, το αντικείμενο της μέτρησης, ότι αλλοιώνεται, λιώνει, μακραίνει, κοντένει και όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια γίνεται ο πατέρας πολλών σύγχρονων έργων τέχνης πάνω στο λιώσιμο το ρολόγιο. Βέβαια αυτό είναι Νταλή, αυτό δεν είναι Νταλή. Βλέπετε και μοντέρνα ρολόγια και δημιουργίες, πάντως που έχουν βασιστεί πάνω σε αυτή την πρώτη εντύπωση του Νταλή. Αυτό όμως που έχει σημασία δεν είναι η εικόνα, αλλά αυτό που θέλει να πει ο καλλιτέχνης σε αυτούς ακόμα που δεν θα καταλάβαιναν το έργο. Και γράφει ο Νταλή. Από τη στιγμή που η θεωρία της σχετικότητας υποκατέστησε τον εθέρα με το υπόστρωμα του σύμπαντος, εκθρονίζοντας τον χρόνο και επαναφέροντας τον έτσι στο σχετικό του ρόλο όπως αυτός είχε καθοριστεί από τον Ηράκλητο, όταν είπε «Ο χρόνος είναι ένα παιδί, από τη στιγμή που το σύμπαν μοιάζει γεμάτο από αυτή την άγνωστη και εξιστατική ουσία, από τη στιγμή που υπήρξε η εκρηκτική ισοδυναμία μάζας ενέργειας, όλοι όσοι σκέφτονται έξω από το λίθαργό τους, ξέρουν ότι εναπόκειται στους μεταφυσικούς να επεξεργαστούν με ακρίβεια το ζήτημα της ουσίας». Είναι από το μυστικιστικό μανιφέστο που έγραψε το 1951 ο Νταλή. Σε αυτό το κείμενο μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν τον Νταλή. Πρώτο, κάνει μία σύνδεση, και άμα διαβάσετε όλο το μυστικιστικό μανιφέστο, βέβαια είναι ένα εκπληκτικό κείμενο, συνδέει τον εθέρα μέχρι τότε, αυτό το μυθικό εθέρα που ξέρουμε από αρχαιοτάτων χρόνων, με το υπόστρωμα της σχετικότητας, αυτό που λέμε χωροχρονικό συνεχές. Του δίνει τις ίδιες ιδιότητες και είναι σωστός. Υποκαθιστά το χωροχρονικό συνεχές της σχετικότητας, είναι αλήθεια αυτό, αυτό που κάποτε λέγαμε εθέρα. Αλλάζει κάποιες ιδιότητες βέβαια, αλλά παίζει το ρόλο του εθέρα. Τι κάνει, αλλάζει την έννοια, λέει, του χρόνου, όπως την είπε ο Ηράκλητος. Ο Νταλή ξέρει άρα τι είπε ο Ηράκλητος. Άρα διαβάζει αρχαία ελληνική γραμματεία. Και τι λέει ο Ηράκλητος, δεν υπάρχει χρόνος. Το κατανοεί ότι είναι ένα φάντασμα ο χρόνος. Βλέπει ότι η σχετικότητα και η σύγχρονη φυσική δίνει στον χρόνο αυτή την έννοια του φαντάσματος. Το φάντασμα το βλέπει ο άνθρωπος, υποτίθεται. Δεν είναι πραγματικότητα όμως. Προχωράει ισοδυναμία μάζας ενέργειας. Και λέει
Όλοι όσοι σκέφτονται έξω από το λίθαργό τους, άρα όλοι οι οποίοι βλέπουμε τα αντικείμενα έτσι, είμαστε σε λίθαργο. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ένα λιθαργικό όνειρο. Δεν είναι πραγματικότητα. Εάν τα πείτε σήμερα, στο μέσο φυσικό, αυτά που έχουν αποδειχθεί πειραματικά, τα γνωρίζει ο Νταλή, θα σου πει ότι αυτά που λέει ο Δανέζης είναι μεταφυσική. Όποιος δεν ξέρει σχετικότητα ή σύγχρονη φυσική. Το καταλαβαίνει όμως ο Νταλή. Τώρα βέβαια, όταν λέει να πόκειται στους μεταφυσικούς να επεξεργαστούν με ακρίβεια το ζήτημα της ουσίας, λίγο και έχει ξεπεραστεί, γιατί η μεταφυσική πλέον για την επιστήμη δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Μεταφυσική, όπως και μεταμαθηματικά, είναι τα μαθηματικά και η φυσική που ακόμα δεν γνωρίζουμε. Είναι μια αναγνώριση το ότι δεν γνωρίζουμε και όχι ότι είναι κάτι έξω από το φυσικό νόμο. Ο φυσικός νόμος είναι παντού. Αυτό που δεν γνωρίζουμε το ονομάζουμε μετά την φυσική. Γι' αυτό λέω ότι στον Αριστοτέλη το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς του το λέμε τα μετά τα φυσικά. Δεν κάνει μετά φυσική ο Αριστοτέλης, απλώς κάνει μετά την φυσική. Και βλέπετε τι λέει ο Αϊνστάιν. Τι βγαίνει μέσα από τη θεωρία σχετικότητας. Για εμάς τους ορκισμένους φυσικούς, η διάκριση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι μόνο μια ψευδαίσθηση, ένας λίθαργος. Ακόμα κι αν είναι τόσο επίμονη. Μα γνωρίζει πλέον αυτός που κάνει στοιχειοδόσο, ο δευτεροετής, που κάνει λίγο ειδική θεωρία σχετικότητα, σχετικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, ότι δεν υπάρχει χρόνο στο σύμπαν. Το σύμπαν είναι άχρονο. Απλώς αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι χρόνος, το δημιουργεί ο εγκέφαλός μας, άρα είναι ένα μάτριξ. Και πάλι και αυτό το συζητήσουμε αύριο. Αυτό που τρέλανε τον Νταλή ήταν ότι ξέρετε το σώμα ενός ανθρώπου, το κάθε αντικείμενο το οποίο έχουμε γύρω μας πιθανότατα το 0,2% είναι γεμάτο με υλικό και το άλλο είναι άδειο. Είναι κενό. Τρελάθηκε, δεν τους λέει, μα τι, εγώ βλέπω αυτό το τραπέζι ολόκληρο, δεν βλέπω τρύπες. Τι συμβαίνει. Αποτελείται λέει από μικρά σωμάτια τα άτομα, τα οποία έχουν μια υλική υπόσταση, αυτά που λέγει παλιά ατομική φυσική. Τα αντιμετωπίζει και στέκεται έκπληκτος. Δεν υπάρχει τίποτα στερεό. Δεν υπάρχει τίποτα γεμάτο. Υπάρχει πάλι μια πλάνη που δημιουργεί η φυσιολογία μας και ο εγκέφαλός μας. Τον εντυπωσιάζει και προσπαθεί να το απεικονίσει. Βλέπετε, γράφει το 54, «Διέσπασα την ύλη οπτικά, στη συνέχεια την ερμήνευσα πνευματικά, ώστε να μπορέσω να δημιουργήσω ενέργεια». Ήλη σαν ενέργεια, δεν υπάρχει ύλη πουθενά, είναι ενέργεια. Εψιλον ίσον πι σε τετράγωνο, το ξέρετε όλοι για το σχολείο. Και τι κάνει, κοιτάξτε, παίρνει το καμπαναριό έναν τρούλο, στην αρχή βλέπετε στερεός. Και όσο πηγαίνει προς τα κάτω, μετατρέπεται σε σωμάτια, σε στρογγυλά μπαλάκια, τότε έτσι του λέγανε ότι είναι τα άτομα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά, κοιτάξτε, ενώ εδώ έχει το πρώτο επίπεδο, μέσα υπάρχει ένα βάθος που μετασχηματίζονται αυτά τα σωμάτια σε ρευστά, σε ρευστό, είναι μακριά τώρα, είναι πολύ ενδιαφέρον να το δείτε στην εικόνα πραγματικά, η οποία κινείται και μεταδρέπεται σε ένα ρευστό. Βέβαια και όλο αυτό το συνοθήλευμα, το ρευστό και τα λοιπά, δημιουργούσε το πρόσωπο της αγαπημένης του Γκαλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πίνακας και να υπάρχει κάποιο Γκαλά. Βλέπετε λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την εικόνα προσπαθεί με κάποιο τρόπο να διαλύσει το στερεό αντικείμενο το οποίο ήταν το αντικείμενο καταγραφής του καλλιτέχνη μέχρι τότε, στα στοιχειώδη σωμάτια, να δείξει ότι η ύπαρξή του είναι διαφορετική. Και βεβαίως κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η γαλάξια των σφαιρών, 1952. Δεν έχει σημασία, προσέξτε, και μην το πάρετε ότι έτσι το κάνει
επειδή αγαπάει τη Γαλάτα, ήθελε να φτιάξει τη Γαλάτα κτλ. Αυτό είναι πολύ επίπεδο, γιατί μας το εξηγεί στα κείμενά του. Προσέξτε, μεταφέρει το ότι τα αντικείμενα, τα υλικά, είναι ενέργεια, είναι στοιχειώδη σωμάτια, δεν είναι αυτό που βλέπουμε, όχι μόνο στα άψυχα, αλλά και στα έμψυχα γεγονότα, όπως είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή σου λέει, αφού και έκτηται ύλης ο άνθρωπος, ακολουθεί τους ίδιους φυσικούς νόμους που είπα πριν. Δεν διαλύεται μονάχα το καμπαναλιό στα στοιχειώδη σωμάτια, τα άτομα και την ενέργεια και όλο αυτό το πράγμα, αλλά αυτό δεν μπορεί παρά να αφορά και έμβια όντα. Τον άνθρωπο, την καλά μου. Η καλά μου δεν είναι αυτή που βλέπω, που αντιλαμβάνομαι. Η καλά είναι κάτι περισσότερο. Βλέπετε, προσπαθεί να απεικονίσει την κίνηση και προς το βάθος αυτή την ανάλυση στα στοιχειώδη σωμάτια. Άρα και η καλά και ο άνθρωπος είναι κάτι άλλο από αυτό που αντιλαμβάνομαι. Όμως, ένα άλλο που δεν μπορούσε να το αφομοιώσει και ξέρετε, ο Νταλή, από ό,τι διαβάζω και εγώ, λίγο ψυχολογικά βρισκόταν σε μια κατάσταση λίγο περίεργη. Πριν το Χάιζενμπεργκ, θα δείξουμε που έλεγε ότι είναι ο πατέρας του μετά όλα αυτά τα πράγματα, μας έλεγε ότι ο πατέρας του, φιλοσοφικός κλπ, ήταν ο Φρόιντ. Διάβαζε Φρόιντ και θεωρούσε ότι πια ο Φρόιντ ήταν οτιδήποτε μπορούσε η επιστήμη και τέλος πάντων να εκφράσει τον ψυχισμό του ανθρώπου, τη φύση και όλα αυτά τα πράγματα. Έρχεται εδώ πέρα όμως τώρα η σύγχρονη φυσική μετά το 45 και του λέει το εξής, δεν υπάρχει χρόνος. Ωραία, το είπαμε, δεν υπάρχει χρόνος. Άρα, αν μπορούσα να το καταλάβω αυτό, έρχεται η σχετικότητα και του λέει δεν υπάρχει και χώρος. Δηλαδή το εδώ είναι παντού μες στο σύμπαν. Το α του κεντάβρου είναι και εδώ. Οι πληροφορίες, ο κόσμος των πληροφοριών του σύμπαντος. Δεν είναι ότι το άστρο του κεντάβρου είναι εδώ, αλλά κάθε πληροφορία που γεννιέται στο άστρο του κεντάβρου, δεν χρειάζεται να πάμε εκεί για να τη βρούμε. Η πληροφορία αυτή βρίσκεται παντού μες στο σύμπαν. Το αν εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε, πρόβλημα δικό μας. Δεν είναι πρόβλημα του σύμπαντος. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση βέβαια. Αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει και προσπαθούσε να εκφράσει στους πίνακες τους αυτή την καινούργια λογική. Ότι κάθε τι μέσα στο σύμπαν είναι άχρονο, δεν έχει ηλικία, είναι άπειρο και συγχρόνως δεν υπάρχει το ανθρωπογενές εδώ, εκεί, παραπέρα. Κάθε σημείο του σύμπαντος είναι παντού. Όσοι γνωρίζετε μαθηματικά, αυτό θα ξέρετε ότι πλέον λέγεται τοπολογία. Είναι το αντικείμενο της τοπολογίας ενός κλάδου των μαθηματικών που έχουμε αποδείξει στο σύμπαν είναι τοπολογικός χώρος που συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός τότε βέβαια δεν ήξερε πια τόσο αναλυτικά τα πράγματα, τα άκουγε, συνδιαλεγόταν με πολύ καλούς επιστήμονες. Εγώ κοιτάξτε, δεν θα μάθαινε όμως και τοπολογία, ήξερε τα αποτελέσματα της τοπολογίας μόνο. Φτιάχνει λοιπόν ένα από τα πολλά, το όνειρο του Κολόμπου, 1959. Για προσέξτε, ο Νταλίος μοναχός κρατάει τον Χριστό του Αγίου Ιωάννη του Σταυρού. Καλά τώρα, το πρόσωπο δεν θα ήταν τίποτα, αλλά τους καλά πάλι. Έχουμε και τις αιμονές μας, όταν είμαστε ερωτευμένοι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ανάμεσα στις λόγχες εμφανίζεται η Σταύρωση και ανάμεσα στους παραταγμένους Σταυρούς βρίσκεται ο Πάπας. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζει το μέλλον του Κολόμβου και την υποδοχή του από τον βασιλιά Φερδινάνδο, τη βασίλισσα Ισαβέλα και τον Πάπα. Προσέξτε τι προσπαθεί να κάνει σε αυτό το πίνακα. Προσπαθεί στο τώρα, δηλαδή αυτό που βλέπω στον πίνακα, να απεικονίσει γεγονότα συγχρόνως διαφορετικών εποχών, δηλαδή διαφορετικών χρόνων και διαφορετικών τόπων. Θέλοντας να δηλώσει αυτό που προσπαθούσε να καταλάβει. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν το τώρα συγχρόνως να είναι παντού και συγχρόνως να είναι άχρονα στο παρελθόν και στο μέλλον.
Άρα τι κάνει, βάζει τη Σταύρωση με τον Φερντινάδο, με τον Κολόμπο πόσα χρόνια πριν, να τον υποδέχεται μετά την κατάξη της Αμερικής ή Βασιλής. Δηλαδή είναι γεγονότα τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους μεγάλα χρονικά διαστήματα και εντελώς είναι διαφορετικά σε τόπους. Όμως πότε, στο παρόν όλα, την ώρα που ζωγραφίζει. Αυτό το παρόν, αυτό το λέω εγώ, πετάξτε το, δεν απεικονίζεται τόσο καλά. Γι' αυτό στο Οικουμενικό Συμβούλιο, που είναι ακριβώς το ίδιο που σας είπα πριν, συνδέει γεγονότα διαφορετικών χρονικών περιόδων, διαφορετικών τόπων, εδώ κάτω ζωγραφίζει και τον εαυτό του που ζωγραφίζει εκείνη τη στιγμή. Να υποδηλώσει το τώρα. Τώρα που τα ζωγραφίζω, εγώ ζωγραφίζω βλέποντας αυτό που λέει, συγγνώμη αν λέω και κάποια πράγματα που είναι σωστά από επιστημονικής πλευράς, συγχωρήστε με, δεν είμαι καλλιτέχνης, να ξέρω τις ορολογίες. Δηλαδή, θέλει να δείξει εδώ πέρα ότι την ώρα που ζωγραφίζω, το μοντέλο το οποίο ζωγραφίζω, άμα ζωγραφίζω ένα γυμνό, ένα πρόσωπο, έχουμε ένα μοντέλο, αυτό το μοντέλο που έχω εγώ όμως και το βλέπω μπροστά μου, είναι σε διαφορετικούς χρόνους και διαφορετικούς τόπους και εγώ το βλέπω εδώ. Βέβαια, μια άλλη πλευρά του Νταλή ήταν το ισχυρό δέσιμό του με την μεταφυσική, έτσι όπως διαβάζεις στα περιοδικά και στα έτσι, προαιώνια ερωτήματα του ανθρώπου, από πού ερχόμαστε, τι είμαστε, πού θα καταλήξουμε, πού θα πάμε, τι είμαστε εμείς που είμαστε και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε ότι φιλοσοφούν ακόμα και στα καφενεία άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο, τα έχουν μέσα στο μυαλό τους. Βεβαίως αυτή η μεταφυσική και θεολογική, έτσι, οι θεολογικές αιμονές μου, βρίσκω μια κορύφωση όταν πεθαίνει ο αδερφός τον οποίο λατρεύει. Τον οποίο ποτέ δεν θεώρησε ότι έχει πεθάνει. Όταν λέω ότι έχει πεθάνει με την έννοια ότι χάθηκε. Δεν υπάρχει. Αλλά πάντοτε πιστεύει ότι δεν υπάρχει τίποτα, έχει αλλάξει μορφή. Είναι καπαλού που μπορεί να τον αντιλαμβάνει το ίδιος, αλλά υπάρχει μαζί με όλο τον υλικό κόσμο, αλλά με μία διαφορετική μορφή. Στη σχέση λοιπόν αυτή φτιάχνει αυτό τον πίνακα. Εγώ δεν μπορώ να τον διαβάσω αυτόν. Πώς λέει, τα μπορείτε εσείς, δεν λέει τίποτα. Απλώς έχω γράμματα το ένα πίσω από το άλλο για να δείξει ότι δεν απεικονίζει κάτι συγκεκριμένο. Ούτε μπορεί να του δώσει κάποιο όνομα. Ναι, όποιος μπορεί να το διαβάσει. Εγώ δεν μπορώ τώρα να το κάνω σπέδιγα αυτό εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα το δούμε και καθαρά τον πίνακα. Δημιουργείται ένα κοσμικό όραμα μπροστά στα μάτια της Γκαλά. Ο πατέρας, ο Θεός Πατέρας, το περίγραμμα το οποίο, από τα σχήματα το οποίο παίρνει τη μορφή του Ιησού, διακρίνεται ένα μόριο του DNA, η δομή του οποίου μόλις έχει αποχρονιτογραφηθεί. Κάτω δεξιά σχηματοποιείται η κρυσταλλική δομή. Για να το δούμε. Βλέπετε την κρυσταλλική δομή. Εδώ. Εδώ βλέπετε ένα μόριο του DNA. Εδώ βλέπετε τον άγγελο, το μεταφυσικό του στοιχείο. Εδώ βλέπετε το Θεό με τη μορφή της Γκαλά. Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το σχήμα μπορεί σε εσάς να μην λέει τίποτα. Για έναν που κάνει γεωμετρία, έναν γεωμέτρη, αυτό του δείχνει ότι κατανοεί ότι ο χώρος δεν είναι ευκλήδιος αλλά καμπύλος και βλέπει την τρυπούλα αυτή εδώ πέρα μέσα. Αυτό είναι ένα κοινό σχήμα που παρουσιάζεται στα βιβλία γεωμετρίας, ότι σε αυτό το καμπύλο χώρο, αν κόψει ένα πολύ μικρό κομματάκι του, πάρα πολύ μικρό, αυτό το μικρό κομματάκι συμπεριφέρεται σαν ευκλήδιος χώρος. Υπάρχει διατυπωμένο τότε και διαδεδομένο το γεωμετρικό αυτό σχήμα και η φιλοσοφία αυτή των μη ευκλήδιων γεωμετριών είναι ήδη από το 1800 τόσο, είναι οι γεωμετρίες Ρίμαν, τις οποίες χρησιμοποιεί η γενική και η ειδική θεωρία της σχετικότητας. Δηλαδή, εάν
δεν ήταν το σύμπαν ρήμα μιας άλλης γεωμετρίας, τότε δεν θα ίσχυε η θεωρία της σχετικότητας. Αλλά όταν η θεωρία της σχετικότητας έχει φτάσει στο σημείο να ρίχνει πόπες και να καταστρέφει ολόκληρες πόλεις και όλες τις περιοχές αυτές υπέρα γύρω, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ δεδομένο στα τότε βιβλία και το απεικονίζει ως γνώση. Θα μου πείτε, αφού το απεικονίζουν, εντάξει, και τι πρόβλημα είναι, εύκολο. Αν δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα μέχρι σήμερα μας λένε οι σοφοί της κοσμολογίας ότι το σύμπαν είναι ευκλήδιο. Ενώ ο Νταλή ήξερε από τότε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι ευκλήδιος ο χώρος. Άρα κάτι ήξερε από κάποιους νομπελίστες. Ο Νταλή παραπάνω. Ας μην το τραβήξουμε αυτό. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι έχει μια μεταφυσική όραση κατά κάποιον τρόπο και βλέπει όλο το τοπίο, το μεταφυσικό και το φυσικό ενοποιημένο. Α, ναι, πώς θα χαμηλώνω αυτό. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω και το αμφιθέατρο κοιτάω τόσο. Αλλά μάλλον χρειάζεται σε κάποια καταγραφή που γίνεται. Ναι. Θα πρέπει να ρωτήσω τον Ρουβά που κρατάει. Δεν το έχω συνηθίσει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Λοιπόν, μάλλον εδώ πρέπει. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι μέσα στην σκέψη του Νταλή όταν δημιουργεί κάτι έχει ενοποιημένο το φυσικό με το μεταφυσικό σε ένα ενιαίο πεδίο φυσικό που γνωρίζω και δεν γνωρίζω. Δηλαδή η κρυσταλλική δομή, η δομή του DNA, ο καμπυλωμένος χώρος, ο άγγελος και ο Θεός ή ο Χριστός είναι όλα. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό που διδάσκουν θεολογίες, φιλοσοφίες και όλα αυτά πράγματα. Τον τρελαίνει η προθυμένη φυσική. Μαθαίνει ότι πειραματικά στο εργαστήριο δημιουργείται αντιύλη, αντισωμάτια που ενώνουν μεταξύ τους, δηλαδή αντιπροτόνιες, σχέδιο τα πρωτόνια, τα νετρόνια, έτσι και ενώνονται αυτά, κάνουν σπιρήνες, κάνουν τα άτομα κτλ. Μαθαίνει ότι πειραματικά πλέον έχουμε βρει στοιχεία αντιύλης. Έχουμε βρει το αντιπροτόνιο, το αντινετρόνιο. Όταν αυτά ενώνονται, φτιάχνουν ύλη αντιύλη, την οποία δεν αντιλαμβάνομαι. Αλλά όταν αυτή η αντιύλη συγκρουστεί με την ύλη, δημιουργεί τεράστια ποσά ενέργειας εκ του μειόντος. Φοβάται. Βλέπει τις καταστροφές της ύλης και σκέφτεται τι γίνεται με την αντίληψη και τη σύγκρουσή της με την ύλη. Και τρομοκρατείται βέβαια 10 φορές παραπάνω. Άρα λοιπόν θέλει να βρει φαινόμενα τα οποία περιγράφονται στην ιστορία της ανθρωπότητας που να μπορεί να τα συνδυάσει με την έννοια της αντίληψης και της έκκλησης αυτών των τεράστιων ποσών ενέργειας και τώρα κάτι το βρίσκουν αντίχριστο, αλλά ο Νταλή τα έχει πάρα πολύ καλά με τον Πάπα. Και εδώ κάποιος άλλος τους πετσόκοβε ο Πάπας, έλεγε τέτοια πράγματα ο Νταλή και κάτι δεν τους κάνει τίποτα. Παίρνει τα της ίδιας ιδεολογίας κοινωνικής και το ακαταλόγιστο ο Νταλή. Και γράφει στο μανιφέστο της αντίληψης. Θέλω να βρω έναν τρόπο να μεταφέρω στα έργα μου την αντίληψη. Είναι θέμα εφαρμογής μιας νέας εξίσωσης που διατύπωσε ο Δόκτωρ Χάιζενμπεργκ, η οποία μπορεί να δώσει τον τύπο της ενότητας της ύλης. Και τι κάνει? Την αντιπροτονική ανάληψη. Δηλαδή, συνδέει στη θεολογία όλα τα φαινόμενα ανάληψης. Προσέξτε, η ανάληψη δεν έχει καμία σχέση με το θάνατο και να ανέβει το πνεύμα που το παίρνει ο Θεός και τέτοια πράγματα, είναι το σώμα έτσι όπως είναι, χάνεται. Στα τρέκ, έτσι. Τρακ που χάνεται και εμφανιστανούν φαινόμενα αναλήψεις που αναφέρονται σε όλες τις θρησκείες. Θεωρεί λοιπόν, μου γράφει, κάθε σωμάτιο αντιστοιχεί ένα αντισωμάτιο και όταν αυτά συναντώνται, αλληλοκαταστρέφονται αποδεσμεύοντας ένα τεράστιο ποσό ενέργειας. Στον πίνακα αυτό, η ανάληψη της Θεοτόκου δεν γίνεται με τη δύναμη της προσευχής,
αλλά με τη δύναμη των δικών της αντιπροτονίων. Το χριστιανικό δόγμα στον πίνακα αυτό γίνεται ένα είδος ανώτερης επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή τι γίνεται από ύλη, γίνεται αντιύλη. Οπότε αυτή γίνεται αντιύλη και αντιύλη είναι αόρατη στις αισθήσεις του ανθρώπου, αλλά γι' αυτό την έχασα. Άρα λοιπόν με αυτό το πίνακα του το βλέπουμε πιο καθαρά. Εδώ βέβαια ένας πίνακας που θα μπαίνει σε σλάιτς, πάρει να είναι πίνακας, είναι μια καρικατούρα του πίνακα, αλλά τέλος πάντων κάπως σε πρατώδειξη. Προχωράμε όμως παραπέρα. Φτιάχνει τη Μαντόνα Σιξτίνα. Κάποιος θα πει, τρελός ήταν λιγάκι ο καλλιτέχνης, έφτιαξε μια θολούρα. Για σκεφτείτε. Για πάρτε μια ψηφιακή εικόνα. Πολύ καλή. Πόσο καθαρά είναι τα αντικείμενα που απεικονίζει η ψηφιακή εικόνα. Η ψηφιακή εικόνα, ξέρετε, έχει pixels πάνω. Αρχίστε λοιπόν τη ψηφιακή εικόνα να τη μεγαλώνετε. Να τη μεγαλώνετε. Χάνετε το ύδατο και γίνεται όλο και πιο θολό. Και φτάνει σε ένα σημείο που αν πια έχετε μεγαλώσει τόσο πολύ την εικόνα, να μην βλέπετε το τι απεικονίζει η εικόνα αυτή. Άρα το θέμα για τον Νταλή είναι αν αντιλαμβάνομαι να